Αρκαδία 938. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την επιλογή στο πρόσωπό μου να είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τη στήριξη την οποία μου παρέσκε στη συνέχεια ο κομματικός μηχανισμός, τον πρώην πρόεδρο τον Αντώνη τον Σαμαρά που ήταν δίπλα μου σε όλον αυτόν τον αγώνα και τον Κώστατο Βλάση εδώ, ο οποίος έδωσε το καλύτερο εαυτό του από την αρχή, ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους 77 υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν κατά την εξειδίκευσή τους στα θέματα τα οποία αφορούν στη διοίκηση της περιφέρειας. Και θέλω να ευχαριστήσω το λαό του Πελοποννήσου, τους Κορίνθιους, τους Αργολιδείς, τους Αρκάδες, τους Λάκωνες και τους Μεσίνιους, οι οποίοι μας έδωσαν αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν το περίμενε κανείς και είναι αποτέλεσμα αγώνας και πολύ μεγάλης αγώνα και καθημερινού αγώνα και πολύμηνου αγώνα. Να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι μας ψήφισαν και έχουν διαφορετική ιδεολογική και πολιτική αναφορά από εμάς. Εμείς δεν θα είμαστε κομματικός μηχανισμός. Το λέω τώρα μετά τις εκλογές. Το έλεγα και πριν. Δεν θα είμαστε κομματικός βραχίωνας. Είμαστε αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να συνθέσουμε και θα το κάνουμε αυτό με απόλυτο σεβασμό στην ιδεολογία και στην πολιτική άποψη του καθενός. Γι' αυτό ευχαριστώ δύο φορές όλους αυτούς οι οποίοι μας έφτασαν στο 54%. Κάναμε έναν έντιμο αγώνα. Είμαστε αντικειμενικοί. Επιχειρηματολογούσαμε. Οι ομιλίες είναι πάνω από 100, οι οποίες έγιναν όπου συγκεντρώνονταν κόσμος, σε χωριά και σε πολιτείες. Και αυτό ήταν το κρίσιμο ζήτημα, ότι δηλαδή πήγαμε κατευθείαν στον κόσμο και μιλήσαμε με τον κόσμο. Θα διοικήσουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου με δικαιοσύνη και αντικειμενικότητα. Σε μας θα βρουν όλοι οι υπάλληλοι μία διοίκηση η οποία θα στέκεται δίπλα τους και θα συμπαρίσταται σε αυτούς οι οποίοι προσφέρουν και αγωνίζονται για το κοινό καλό. Οι φίλοι μας θα είναι οι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι μοχθούν και αγωνίζονται ώστε να έχουμε μία σωστή διοίκηση. Επίσης θέλω να πω ότι στο βασική μας προτεραιότητα θα είναι η Αρκαδία και η Τρίπολη. Και σας το λέω αυτό με έμφαση μετά τις εκλογές, την πρώτη μέρα. Η Αρκαδία έχει σοβαρά προβλήματα και θα συνεργαστούμε με τους φορείς της Αρκαδίας, τους βουλευτές, το Επιμελητήριο, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, όλους τους θεσμικούς παράγοντες, για να επιλύσουμε προβλήματα. Διότι μεταξύ πολλών άλλων, η Αρκαδία και η Τρίπολη είναι η ψυχή του έθνους μας. Εδώ έγιναν προετοιμασίες μεγάλες για το γεγονός της απελευθέρωσης. Δεν ξεχνάμε τι ήταν η ορεινή Αρκαδία στα χρόνια της σκλαβιάς. Και βεβαίως η Τρίπολη και η Αρκαδία θα είναι οι πρωταγωνιστές για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση, όπου ήδη θα αρχίσουμε να μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο θα γιορτάσουμε αυτό το γεγονός. Ξεχωρίζω την Αρκαδία από τις άλλες περιοχές, γιατί μας έχει πάρα πολύ. Αυτό δεν θα το πω πουθενά αλλού. Δεν θα το επαναλάβω. Και πρέπει να ξέρετε επίσης ότι η Τρίπολη θα είναι η παντοτινή πρωτεύουσα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το τονίζω. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθάμε. Δεν ήρθαμε εδώ για να καταστρέψουμε οτιδήποτε ή να υποβαθμίσουμε. Η Τρίπολη δικαιούται να είναι η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Όχι μόνο για λόγους γεωγραφικούς, αλλά κυρίως για λόγους ιστορικούς, για λόγους προσφοράς στο έθνος. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Και είμαι αντίθετος με όλους αυτούς που μιλάνε για εννέα Πελοπόννησο, σας το λέω από τώρα, διότι προφανώς καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό
και τι προτεραιότητα έχει το ποδοδομικό συγκρότημα πατρών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας έχουμε τις περιοχές της Πελοποννήσου, όπως την περιοχή, τα νησιά μας που είναι γύρω, την περιοχή των Μεθάνων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα για μας. Αρκαδία 938.